Θα πάμε στη Χίο. Θα συναντήσουμε τον Θοδωρή Πιλιώτη για να μιλήσουμε και το ενδεχόμενο να γίνει εκεί ένα ανοιχτό μουσείο. Ήδη υπάρχουν κάποια πρώτα εκθέματα. Θα μας μιλήσει γι' αυτό ο Θοδωρής Πιλιώτης. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Χίο. Πράγματι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από μια ομάδα ανθρώπων που εγώ θα τον έλεγα έχουν συστήσει τον φορέα το Εποχή, το Επιμελητήριο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χίου, και την Κυριακή είχαμε μια πρώτη ξενάγηση σε μνημεία που έχει η προκυμαία της Χίου και κυρίως στο βορεινό τμήμα που το ξέρουμε σαν φτωχιά προκυμαία, αλλά κοντά μας έχουμε το συγγραφέα και εμπνευστή αυτής της ομάδας, τον Γιάννη το Μακρυδάκη, για να μας μιλήσει και για αυτή την πρωτοβουλία αλλά και για τα εκθέματα που έχουμε εδώ στο λιμάνι μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μακρυδάκη. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για αυτή την εκπομπή που μας παρουσιάζετε, την παρουσίαση. Το Εποχή είναι ένας φορέας ανθρώπων εδώ, πολιτών του νησιού, που κάνει δημιουργικές δράσεις και ιδέες για τον τόπο. Και μια από αυτές τις δράσεις και τις ιδέες, ένα project από αυτά που έχουμε ανοιχτά, γιατί έχουμε πολλά project ανοιχτά, είναι το project του Ανοιχτού Μουσείου Χίου. Η ιδέα είναι να αναδείξουμε διάφορα σποτ του νησιού, της πόλης καταρχάς, και μετά να επεκταθούμε και στα χωριά του νησιού, τα οποία σποτ αυτά θα σημανθούν με QR code και θα αφηγούνται περιβαλλοντικές, αρχιτεκτονικές, κοινωνιολογικές, ηθογραφικές, έτσι, πληροφορίες, ιστορικές πληροφορίες. Ξεκινήσαμε βάζοντας στο τμήμα του λιμανιού κάποια αρχικά εκθέματα, αναδεικνύοντας κάποια εκθέματα, και κάναμε μία βόλτα προχθές την Κυριακή για να τα μάθει και ο κόσμος. Πείτε αυτό μας δύο λόγια για τα εκθέματα Εποχή, αυτά. Ναι, θα σας πω. Το project το κάνουμε σε συνεργασία με ένα αρχιτεκτονικό γραφείο εδώ που τα σχεδιάζει. 82% λέγεται το γραφείο. Είναι συνεργάτες μας οι αρχιτέκτονες. Και τα εκθέματα τα πρώτα που δείξαμε είναι κάποια απολιθώματα αμμονιτών, τα οποία είναι τα αρχαιότερα στον ελλαδικό χώρο και βρίσκονται στο βουνό Κορακάρης της Χίου. Είναι 240 εκατομμύριων ετών. Και κάποια από αυτά βρίσκονται σε δομικούς λίθους του βορεινού λιμενοβραχίωνα από τον καιρό που επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατασκευάστηκε το λιμάνι. Όπως κόβανε από το βουνό τις πέτρες, μεταφέρανε μαζί με τις πέτρες αυτές και τα απολιθώματα αυτά, τα οποία τώρα τα αναδεικνύουμε πάνω στο βορεινό λιμενοβραχίωνα του λιμανιού. Πίσω μας λίγο βλέπουμε το δεύτερο έκθεμα, το κτίριο του ΡΕΞ που είναι από τα ιστορικά εδώ στο λιμάνι. Το δεύτερο έκθεμα είναι η φτωχιά προκυμαία ολόκληρη και ως ατμόσφαιρα και ως κοινωνικό σύνολο, ας πούμε, και το ΡΕΞ, το κτίριο του ΡΕΞ, το οποίο είναι ένα ιστορικό κτίριο, το οποίο έχει ευτυχώς κηρυχθεί διατηρηταίο και ως προς τη χρήση του και ως προς σαν αρχιτεκτονικό κτίσμα, και το αναδεικνύουμε και αυτό με πληροφορίες. Τώρα να ρωτήσω λίγο, γιατί φτωχιά προκυμαία? Φτωχιά προκυμαία λεγόταν πάντα, γιατί ήταν το τμήμα της προκυμαίας στο βόρειο κομμάτι του νησιού, που ήταν το εξωτερικό μέρος του κάστρου της Χίου, των φτωχογειτονιών, που εκεί άραζε πάντα το πλοίο και ήταν ένα κοινωνικό σύνολο που απασχολούνταν εκεί λίγο πιο κατώτερων στρωμάτων και οικονομικής ευχέρειας. Είχε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα η φτωχιά προκυμαία. Και σε αντίθεση με το νοτινό τμήμα, που θα έλεγαν θα ήταν η πλούσια. Έτσι, προκυμαία, αν και δεν λέγεται έτσι. Το νοτινό τμήμα ήταν η πλούσια προκυμαία και ήταν και το λεγόμενο τρίγωνο εκεί, το οποίο το επέταξαν οι Γερμανοί όταν ήρθαν και τα σπίτια και έμεναν μέσα και έβαζαν και τις υπηρεσίες τους. Αυτά θα τα δούμε σε μελλοντική βόλτα, με μελλοντικά QR code που θα βάλουμε σε αυτά τα σημεία. Και το τελευταίο σημείο που αναδείξαμε προχθές ήταν η αναθηματική πλάκα που υπάρχει στο παλιό Τελωνείο, που είναι για τον βομβαρδισμό του σουηδικού πλοίου Βίριλ. Ήταν πλοίο του Ερυθρού Σταυρού που βομβαρδίστηκε στο λιμάνι της Χίου στις 7 Φεβρουαρίου του 1944 από αγγλικά βομβαρδιστικά. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο της κατοχής και του πολέμου πολύ μαύρο, μια μαύρη σελίδα, διότι σκοτώθηκαν αρκετοί χιώτες, αλλά και από το πλήρωμα του σουηδικού πλοίου. Ο Νίλς Νίλσον, ο Σουηδός επιτετραμένος του Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος εκείνη την ημέρα θα πατρεύονταν πάνω στο πλοίο με την Θάλια Φραγκάκη, την κόρη του υποπροξένου της Σουηδίας, στη Χίου.
στοιχείο. Και όταν, όση ώρα το πλοίο άδειαζε, οι αχθοφόροι κατέβαζαν την επισητιστική βοήθεια με τα τσουβάλια από τα σιτάρια και τα σιτηρά. Οι καμαρότοι ανέβαζαν τα σερβίτσια για να γίνει ο γάμος και τις ανθοδέσμες. Κύριε Μακρυδάκη, όπως σας ακούω να διηγήσετε αυτό το τελευταίο κομμάτι, είναι σαν να διαβάζω ένα μέρος από τα πολύ ωραία βιβλία σας που τα αγαπάμε και πάρα πολύ. Εξαιρετική λοιπόν κίνηση καλά, για να ευχαριστώ. Μάθουν την ιστορία του νησιού και οι ίδιοι νησιώτες, αλλά και οι επισκέπτες. Πρέπει να κλείσουμε, Θοδωρή. Πολύ σύντομα, θέλεις να πεις κάτι, σε ακούμε. Να σημερινή ημερομηνία που είναι ξεχωριστή έναν αιώνα πίσω αν πάμε και σύντομα μας πει ο Γιάννης. Ναι, σήμερα 15 Φεβρουαρίου ήταν το 1923 η μέρα που η Ελλάδα άλλαξε ημερολόγιο και μπήκε από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό και σαν αύριο ξημέρωσε η 1η Μάρτη και είναι οι 13 χαμένες μέρες. Ετοιμάζουμε και μια εκδήλωση πάνω σε αυτό το θέμα. Έχετε πολύ δίκιο. Είναι εκείνη η χρονιά που χάθηκαν κάποιες μέρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια μεγάλη καλημέρα στοιχείο. Γεια σας, κύριε Μακρυδάκη. Γεια σας, Θοδωρή Πηλιώτη. Ευχαριστούμε πολύ.